Έχουμε την κυρία Νομικού όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε ακριβώς για τις απαντήσεις που επιχειρούν να δώσουν οι επιστήμονες σχετικά με τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης που κατέστρεψε τον μινωικό πολιτισμό, αλλά και για το παρελθόν ουσιαστικά του Αιγαϊκού χώρου. Καλό μεσημέρι, κυρία Καλό Νομικού. Μεσημέρι. Καλή εβδομάδα και όπως έλεγα προηγουμένως πριν δημιουργηθεί αυτό το τεχνικό πρόβλημα, ελπίζουμε αυτή η εβδομάδα να είναι χωρίς σεισμούς, μια που ξεκίνησε πολύ άσχημα όπως και εσείς πολύ σωστά αναφέρατε με ένα πάρα πολύ μεγάλο σεισμό 5,8 ρίχτερ κοντά στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη, με πάρα πολλούς μετασεισμούς που γίνονται συνεχώς και βέβαια είναι έντρομοι οι κάτοικοι και δικαιολογημένα προφανώς. Και δυστυχώς έχουμε και ένα νεκρό με πολλές μεγάλες καταστροφές. Και ελπίζουμε να σταματήσει εκεί αυτό, να μην έχουμε τίποτα, καμία άλλη εξέλιξη σε σχέση με ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς. Σαφώς. Αλλά αυτό αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι ο χώρος του Αιγαίου, γενικά ο χώρος της Ελλάδας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν πολύ μεγάλες σεισμικές δομήσεις, όπως και αυτή που ζούμε σήμερα το πρωί. Και γενικά και οι ηφαιστειακές εκρήξεις, με τη μεγαλύτερη που έγινε πριν 3.600 χρόνια, που είναι η Μινωική, είναι μια έκρηξη που αγγίζει, έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες από όλο τον κόσμο που μελετάνε τη Μινωική έκρηξη, θεωρείται η μεγαλύτερη τα τελευταία 10.000 χρόνια και ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να δώσουμε σαν εικόνα είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Λα Πάλμα, που όλοι αυτή τη στιγμή θαυμάζουμε και μάλιστα στεναχωριόμαστε και είμαστε ανήσυχοι στο τι θα γίνει με τους κατοίκους της περιοχής, δεν συγκρίνεται σε μέγεθος με αυτό που έγινε κατά τη Μινωική περίοδο, ουσιαστικά πριν 3.600 χρόνια στη Σαντορίνη. Γι' αυτό λοιπόν, θέλοντας λοιπόν να δώσουμε ερωτήματα για τη δυναμική της έκρηξης αυτής, είχαμε καταθέσει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση στο IODP, δηλαδή στο Διεθνές Πρόγραμμα Υποθαλάσσων Ερευνητικών Διακρίσεων. Η πρόταση αυτή ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και ουσιαστικά κατατέθηκαν πολλές προτάσεις, αλλά λόγω πραγματικά της Σαντορίνης και λόγω του ότι αποτελείταν η ερευνητική ομάδα από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο του ηφαιστειακού και σεισμικού κίνδυνου στην περιοχή της Σαντορίνης, χαρακτηρίστηκε ως άριστη και γι' αυτό λοιπόν από το Δεκέμβριο του 2022 ως το Φεβρουάριο του 2023 θα έρθει το μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου σε απόψη υποθαλάσσιων ερευνητικών γεωτρήσεων, το Joint Resolution, όπου θα γίνουν 6 υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις, 2 μέσα στην περιοχή της Καλδέρας και 4 έξω από την Καλδέρα, για να δώσουμε ερωτήματα στο πόσο μεγάλη ήταν αυτή η μινωική έκρηξη, πώς συνδέονται τα ρήγματα του υποθαλάσσιου χώρου που βρίσκονται γύρω από τη Σαντορίνη με τα ηφαιστειακά κέντρα, με την εξέλιξη των ηφαιστειακών κέντρων, πόσο ενεργός είναι ο Κολούμπος, δηλαδή το υποθαλάσσιο ηφαίστειο βορειοανατολικά του Σαντορίνη, και πώς συνδέονται οι εκρήξεις του Κολούμπου με τις εκρήξεις της νέας και της παλαιάς Καμένης, ερωτήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε μόνο στη Χέρσο. Μάλιστα, από ό,τι πρέπει να γίνουν γεωτρήσεις και να φτάσουμε στο βυθό, δηλαδή, για να αναζητήσουμε τις απαντήσεις. Γιατί αυτό που έχουμε πει είναι ότι πραγματικά όλα τα μυστικά αυτού του ηφαιστείου τελικά κρύβονται στη θάλασσα και όχι στο χερσαίο χώρο. Κρύβονται στο θαλάσσιο χώρο και όχι στο χερσαίο χώρο. Από ό,τι διάβαζα, είναι και η. Πώς να το πω, επικρατεί εκεί κάτω εκεί στον βυθό μικρόβια και βακτήρια τα οποία έχουν επίσης να δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες, ακόμα και για ιατρική χρήση. Έπεσε το μάτι μου κάπου σε κάποιο άρθρο που. Απόλυτα σωστή και είμαστε και πάρα πολύ καλά διαβασμένοι για τις έρευνες μας. Που σημαίνει λοιπόν ότι ενδιαφέρεστε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μα είναι δυνατόν τέτοια μαγεία να μην σε αγγίξει και να μην θέλεις να μάθεις κάτι παραπάνω. Σας παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς για να δω πώς είναι η εξέλιξη στο θέμα. Είναι αυτό. Μέσα στον Κολούμπο λοιπόν υπάρχουν κάποιες βακτηριακές μορφές ζωής πρωτόγνωρες και μοναδικές σε όλο τον κόσμο. Είναι ουσιαστικά μορφές οι οποίες επικρατούν σε άλλους πλανήτες. Άρα λοιπόν οι γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν θα μπορέσουν να μας δώσουν απαντήσεις και στη σύνδεση της μικροβιακής ζωής με την εξέλιξη των ηφαιστείων τόσο στον υποθαλάσσιο χώρο όσο και στο χερσαίο χώρο. Δηλαδή θα συγκεντρωθεί βακτηριακό υλικό από τις γεωτρήσεις, κυρίως αυτές που γίνονται μέσα, οι γεωτρήσεις που θα γίνουν μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης, έτσι ώστε να δούμε οι βακτηριακές αποικίες πώς εξελίσσονται στην πάροδο του χρόνου. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ανακαλύψεις και πραγματικά, από ό,τι καταλαβαίνω από έρευνες και άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν με διάφορες αφορμές, μπορούν να δώσουν μια νέα τελείως οπτική και εξέλιξη και στον χώρο της ιατρικής και παντού. Δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα ότι είναι τόσο πολύ συνδεδεμένα όλα μεταξύ τους, αλλά τελικά υπάρχει αυτή η σύνδεση. Ναι, και υπεύθυνοι όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας από μικροβιολογικής άποψης είναι
η ερευνήτρια η Παρασκευή Πολυμενάκου από το Ιθαβίκ της Κρήτης, από το Ελκεφαίου ουσιαστικά της Κρήτης, η οποία είναι και αυτή η οποία δημιουργεί, εξετάζει το γενετικό υλικό πλέον αυτών των βακτηρίων και την εξέλιξη, αυτό που πολύ σωστά είπατε, από άποψη βιοτεχνολογίας. Είναι αυτό που λέμε το biotechnology, ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στην επιστήμη μας. Επίσης, είχαμε τώρα τελευταίες εξελίξεις, ότι ανακαλύψατε κάποια σκαλοπάτια εκεί στο βυθό της καλντέρας, που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι τεχνητά, κατά πόσο είναι φυσικά, και αν αυτό προμηνύει κάτι, ότι υπάρχει κάποια σύνδεση με ένα παλιότερο λιμάνι αρχαίο πριν την έκρηξη του ηφαιστείου. Τι ακριβώς έχετε ανακαλύψει μέχρι στιγμής? Αυτό που βρήκαμε με τη βοήθεια υποβρύχιων οχημάτων, με ρομποτάκια δηλαδή, με ρομπότ τα οποία είναι συνδεδεμένα ουσιαστικά με τα πλοία, τα οκεανογραφικά που χρησιμοποιούμε, είναι ότι υπάρχουν κάποια φυσικά σκαλοπάτια. Τώρα, είναι σίγουρα από λάβα, αυτά το ξέρουμε από άποψη σύστασης. Δεν γνωρίζουμε όμως με μεγάλη ακρίβεια αν αυτά είναι ανθρωπογενή ή είναι φυσικά σκαλοπάτια λάβας. Και βρίσκονται στις ανατολικές πλευρές της Θηρασίας και στην νότια ανατολική πλευρά της Θηρασίας, το μικρό νησί ουσιαστικά που είναι δίπλα στη Σαντορίνη, που αυτό μπορεί να αποδεικνύει ότι πράγματι μπορεί να υπήρχε κάποιο λιμάνι εκείνη την εποχή, πριν την Μινωική έκρηξη, και προσπαθούμε να καταλάβουμε, και βέβαια θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη έρευνα ακόμα, την οποία πραγματικά θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, ώστε να καταλάβουμε κι εμείς αν πράγματι υπήρχε ένα λιμάνι και αν αυτό το λιμάνι καταστράφηκε ολοσχερώς με τη μεγάλη Μινωική έκρηξη, που πραγματικά θα πρέπει να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, γιατί η έκρηξη ήταν η μεγαλύτερη που γνωρίζουμε. Η έρευνα λοιπόν εστιάζεται στις ανατολικές πλευρές της Θηρασίας, όπου θα πρέπει να πάμε ξανά με τα ρομποτικά συστήματα, να δούμε τι άλλο έχει ο βυθός, τι άλλο μπορεί να μας αποκαλύψει ο βυθός και πώς όλα αυτά τα δεδομένα χτίζουν, αν θέλετε, μάλλον συμπληρώνουν το παζλ αυτή τη μεγάλη μηνιακή έκρηξη. Και πάντα μιλάνε κάθε φορά που ανακαλύπτεται κάτι, το έχουν τοποθετήσει τουλάχιστον για τη χαμένη Ατλαντίδα. Η οποία τελικά πού βρίσκεται, πέρα από το Γιβραλτάρ και τι Ηράκλειες Στήλες, είναι εντός των Κυκλάδων, τι έχει συμβεί, γιατί εγώ μπερδεύομαι λίγο. Ωραία, είναι ένας πολύ όμορφος μύθος, κατανοητό, και μάλιστα αυτή γενικά η έρευνά μας βγήκε στο φως λόγω του ότι το Discovery Channel έκανε ένα ντοκιμαντέρ και έτυχε να είμαστε πραγματικά πάνω με τα ρομπότ τη στιγμή που βρίσκαν αυτά τα σκαλοπάτια, κυρίως στην νότια ανατολική πλευρά της Σαντορίνης, και το κατέγραψαν και καθέστατο το εμφάνισαν στο ντοκιμαντέρ. Άρα υπήρχε και ο προβληματισμός και των ξένων δημοσιογράφων και των Ελλήνων δημοσιογράφων αν αυτά τα σκαλοπάτια συνδέονται ή όχι με τη χαμένη Ατλαντίδα. Βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε αυτές τις ουσιαστικά υποθέσεις. Και χρειάζεται στον υποθαλάσσιο χώρο πολλή έρευνα για να έχουμε τελικά συμπεράσματα. Ακριβώς, γιατί είναι μια πρώτη έτσι, εξέλιξη αυτό που προβληματίζει, οπότε οι έρευνες θα πρέπει να προχωρήσουν σε βάθος και να βρεθούν και τα αποδεικτικά στοιχεία που να γίνει μια σύνδεση, έτσι δεν είναι? Σωστά. Καθώς η επιστήμη σας πάει με αποδείξεις πάντα. Πάντα και μόνο. Όχι με θεωρίες. Ακριβώς. Πολύ συναρπαστικό είναι αυτό που κάνετε, κυρία Νομικού. Πραγματικά, εγώ σας ζηλεύω. Δηλαδή, έχετε δει πράγματα που εμείς εντάξει, θα τα δούμε στα ντοκιμαντέρ, θα τα δούμε στα βίντεο που θα γυριστούν και ενδεχομένως έρθουν στο φως της δημοσιότητας ή σε κάποιο κανάλι που θα μπορέσουμε να δούμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να είναι συναρπαστικό να ζείτε την απαρχή κάποιων πραγμάτων που εμείς θα το δούμε απλά σαν πληροφορία αργότερα. Είναι αυτό που λέμε στη θαλάσσια έρευνα, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα ανακαλύψεις στο επόμενο δευτερόλεπτο. Γιατί πραγματικά είναι βήμα προς βήμα όταν κάνεις, ιδιαίτερα όταν έχεις εξερεύνηση με υποθαλάσσια οχήματα, δεν γνωρίζεις πραγματικά τι θα σου αποκαλύψει ο βυθός στο επόμενο δευτερόλεπτο. Είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, ότι αναζητούμε πολλά στο διάστημα, αλλά τελικά δεν ξέρουμε ακόμα τι κρύβει μέσα η γη και η ίδια η θάλασσα, που θα μπορούσε να μας εκπλήξει, έτσι. Είναι η μεγάλη σύγκρουση δύο πολύ μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων. Η κοινότητα η οποία σαφώς ενδιαφέρεται για το διάστημα, αλλά και η κοινότητα η οποία υποστηρίζει πραγματικά αυτό, ότι γνωρίζουμε το 1/10, ίσως και λιγότερο, το τι συμβαίνει στους ωκεανούς της γης, από αυτό που θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουμε και να ξέρουμε, αντί να ψάχνουμε να βρούμε ουσιαστικά το τι γίνεται στη Σελήνη και σε άλλους πλανήτες εκτός γης. Δεν φτάνουν, φαίνεται, τα λεφτά για να είναι και τα δύο παράλληλα, έτσι. Η έρευνα, νομίζω, δεν ξέρω πώς βρίσκεται πια με την κρίση και με όλα όσα συμβαίνουν. Οι χρηματοδοτήσεις, πώς ακριβώς παλεύετε και εσείς οι επιστήμονες, και αν μπορείτε εύκολα να βγάλετε κονδύλια για να μπορέσετε να συνεχίσετε, ή αν δυσκολεύεστε. Είναι και αυτή μια πτυχή που μας ενδιαφέρει. Είναι πάρα 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 πολύ δύσκολο. Οι προτάσεις είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Τα κονδύλια είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δυστυχώς, τη θαλάσσια έρευνα θέλει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να ενοικιάσει το ωκεανογραφικά σκάφη, και όχι μόνο ωκεανογραφικά σκάφη, αλλά καινοτόμα θαλάσσια τεχνολογία, όπως είναι ρομποτικά οχήματα, για να σου επιτρέψει να κάνεις πολύ καλές ανακαλύψεις. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν, να συνεχίσετε τις έρευνές σας και εμείς να μαθαίνουμε σπουδαία πράγματα από αυτές, κυρία Νομικού. Και εμείς εδώ θα είμαστε για να σας φιλοξενήσουμε ξανά, αν χρειαστεί, για να μάθουμε την εξέλιξη στις έρευνές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και εσείς, καλή συνέχεια.